εχθρούς πολεμάει σκληρά. Στις θάλασσες μέσα γυρίζει και εκδίκηση όλο ζητά. Δεν είναι άλλος το ξύφος πιο καλός για την τιμή του σαν μάχεται αυτός. Ούτε τον γάστρον τα τείχη δεν αντέχουν των κανονιών του την απάσταχτη ορμή. Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, ο Μαύρος Πειρατής. Για πλήρωμα έχει τους πόντους, είναι οι ναύτες του οι πιο δυνατοί. Ρεσάλτο σαν κάνουν σε πλοίο, ποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Για τα παιδιά και τα ζώα έχει αγάπη, για τους εχθρούς του έχει όπλο την οργή. Με τα κανόνια φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει. Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, ο Μαύρος Πειρατής. Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής, Μαύρος Πειρατής. Πολύ ησυχία εδώ πέρα. Ούτε πουλιά, ούτε μαϊμούδες, τίποτα. Κάπτεν, δεν είναι πολύ μακριά μας. Μόνο 2-3 λεπτά. Α, αυτό πρέπει να είναι σινιάλο. Αν θέλεις τη γνώμη μου, νομίζω ότι θα πέσουμε στην παγίδα τους, κάπτεν. Το ερώτημα είναι, τους περιμένουμε ή προχωράμε? Αν σταματήσουμε, θα νομίσουν ότι φοβόμαστε. Και θα τους δείξουμε ότι είμαστε τρομαγμένοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο ήχος. Κοίτα αν μπορείς να τον σταματήσεις. Κατάφερες να στοχίσεις. Αν μπορούσε να δω έστω και μια τρίχα από το κεφάλι του, δεν θα άκουγες γέλια τώρα. Τώρα ξέρουν ότι έχουμε όπλα. Θα προσέχουν περισσότερο. Ελάτε. Καλύπτεται! Μείνετε στο χώμα! Ρομαντικό, έτσι. Δεν είσαι και τόσο γενναίος, παπαγάλε. Yeah.
Χαδεύστε δεξιά από το δέντρο. Ναι, άμασε. Ότι τους κατατροπώσαμε. Τώρα είναι πίσω μας. Αν ο Βαν Γκούλ δεν πιστεύει ότι θα μας τρομάξει με μερικούς ντόπιους, κάνει λάθος. Ούτε ο διάβολος δεν θα μπορούσε να μας σταματήσει. Κύριε, αν μου επιτρέπετε να σας δώσω μια συμβουλή, μην κουνηθείτε από εδώ. Αυτά τα βέλη μπορεί να είναι δηλητηριώδη. Το ξέρω. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ όμως για πάντα. Ο Ρότζερ από εδώ κι εγώ θα κάνουμε μια αναγνωριστική πτήση, Κάπτεν. Ούτε να το ακούσω, είναι επικίνδυνο. Αυτό το πουλί μας παίζει τον ήρωα και εκνευρίζομαι. Κάπτεν, γιατί δεν φεύγουμε από εδώ, είναι το καλύτερο νομίζω. Ναι, έχεις δίκιο, Βαν Στίλερ, είναι η μόνη μας ελπίδα. Πηγαίνεις από δεξιά με τον Κάρμο. Ο Ράμπαλ και ο Μόκο θα καλύψουν την αριστερή πλευρά. Κι εγώ θα προχωρήσω στο κέντρο. Πάμε! Αν έπεφτε ένα δευτερόλεπτο πιο μετά, θα πεθαίναμε όλοι. Αν δεν βγούνε στο ξέφωτο σύντομα, δεν θα μπορέσω να δω τις ασκημοφατσές τους. Θα πάθουν περισσότερα από όσα περιμένουν, αλλά με πυροβολήστε πριν δώσω εγώ εντολή. Αυτά δεν είναι σήματα πολέμου, Κάπτεν. Γι' αυτό μη ρίχνετε. Τι εννοείς, Λέιλα? Ποιοι νομίζεις ότι είναι, Μόκο? Θα έλεγα ότι είναι ο μάγος της τοπικής φυλής που ήρθε να μας δει, κύριε. Είναι περιοχή των Αραβάκ. Πείτε μου, γιατί μπήκατε στο δάσος μας? Όχι εμείς. Δεν είχαμε πρόθεση να παραβούμε την περιοχή σας. Θέλουμε μόνο να περάσουμε, γιατί ακολουθούμε μερικούς άνδρες που κατευθύνονται νότια του Μαρακάιμπο. Είμαστε φίλοι του έθνους των Αραβάκ και δεν θέλουμε να πάθουν τίποτα. Λες ψέματα, όπως και όλη τη δράτσα σου. Κάντε αμέσως μεταβολή και γυρίστε από εκεί που ήρθατε. Αλλιώς οι κακές ψυχές σας θα θυσιαστούν στους θεούς και τα κορμιά σας θα φαγωθούν. Φαντάσου τι τέλος θα έχουμε στη Λέρα. Είσαι ο αρχηγός? Ναι, είμαι. Και γιατί ακολουθείτε εκείνους τους άνδρες? Για να τους σκοτώσουμε, είναι εχθροί μας. Πέρασαν από εδώ? Ναι, αλλά δεν θα πάνε μακριά. Σου ζητώ να μου τους παραδώσεις. Εγώ ζητώ από όλους σας να πάτε να σκοτωθείτε στην ακτή και όχι στην περιοχή των Άραμπακ. Δεν είμαστε εχθροί σας, δεν το καταλαβαίνετε? Ούτως ή άλλως πάντως θα περάσουμε από την περιοχή σας, είτε το επιτρέπετε είτε όχι. Προσέξτε, γιατί το αίμα, τα κόκαλα και οι μίσας θα μας θρέψουν. Τότε οι Άραβακ επιζητούν τον πόλεμο. Αν δεν κάνετε πίσω αμέσως, θα πεθάνετε. Αδέρφια της ακτής, ας δείξουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν φοβόμαστε κανέναν στον κόσμο. Χάρηκα! Αναδυνάξτε τους!
Στιλέτο είναι πιο δυνατό από ό,τι νομίζεις, Κάρμο. Θα μείνουμε για λίγο εδώ. Πάρε. Πρέπει να φας και εσύ, Λέιλα. Ευχαριστώ. Κάρμο, Βαν Στίλερ, φυλάξτε την πρώτη σκοπιά. Μάλιστα, κύριε. Δεν είδα τίποτα, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποιος τριγυρνάει εδώ. Το ακούσατε αυτό? Καλύψου, φίλε, αλλιώς σε βλέπω καρφιτσομαξίλαρο. Ποτέ δεν περίμενα να χαρώ ακούγοντας τη συμβουλή σου. Πόσο μακριά μας είναι, Μοκό? Είναι στο ξέφωτο πίσω από τους θάμνους. Αλλά αν συνεχίσουν, σε ένα λεπτό θα τους δούμε. Hey, Βαν Στίλερ, δώσ' μου το καπέλο και το γυλαίκο σου. Εσύ, Ντούμπλον, το καπέλο σου γρήγορα. Τις ιερές φώκες της λίμνης των Γίγνων, πολύ έξυπνο. Το παραδέχομαι. Ντούμπλον, κλείς το ράμφο σου
Αν ακούσουν τη χαρακτηριστική φωνή σου, θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδέψαμε. Και τώρα τους έχουμε μια εκδεξούλα. Πού βρίσκονται? Ποιος ξέρει, πρέπει να κατάλαβαν την παγίδα. Χάθηκαν σαν να είναι φαντάσματα. Ήταν σε ένα ξέφωτο εδώ δίπλα. Α, η ντόπια και η συνοδεία του κυβερνήτη. Δεν θέλω να τον σκοτώσουν. Ναι, αν το βρούμε νεκρό, δεν υπάρχει βεντέτα, κάπτεν. Πρέπει να πάω να δω αν ο εχθρός μου είναι νεκρός ή ζωντανός. Θα με οδηγήσεις? Θα ανάψουμε δάδες. Η βραδιά είναι πολύ σκοτεινή. Δεν πρέπει. Θα γινόμασταν όλοι μας ζωντανοί στόχοι. Πρέπει να εμπιστευτούμε την εμπειρία και το ένστικτο του οδηγού μας και να μπούμε στο δάσος τη νύχτα. Είναι πολύ επικίνδυνο, κάπτεν, όμως ξέρω τι χρειαζόμαστε και πού θα το βρούμε. Μην με κρατάς σε αγωνία. Πού? Στο βάλτο. Μου δίνετε το καπέλο σας, παρακαλώ. Εσύ, Μόκο, έλα μαζί μου και φέρε και το δικό σου επίσης. Θα γυρίσουμε σύντομα. Τι πιστεύεις ότι έχεις στο μυαλό της? Επιστρέφουν. Εσείς οι δυο, μη χαζεύετε. Κοίτα, κάπτεν, πηγολαμπίδες. Θα τις δέσουμε στα πόδια μας. Έτσι το κάνουν οι άντρες της ζούγκλας. Θα φωτίσουν το δρόμο μας. Μήπως έχει κανένα σπάγκο? Κανένας ναύτης που σέβεται τον εαυτό του δεν ξεμένει ποτέ από σπάγκο. Ναι. Θα τις δέσω εγώ. Αυτό μας κάνει. Έχει πρασινίσει τους αστραγκάλους, Βαν Στίλερ. Εκδίκησης. Σε ευχαριστώ, πικολαμπίδα. Δώσ' μου το νερό! Τι ήταν αυτό? Είπαμε μήπως δεν μπορώ να ακολουθώ.
Ήρθε το τέλος σας. Είμαστε ήδη κοντά στο θάνατο, κύριε. Κάτε το λοιπόν και θα ανακουφιστούμε. Δον Διέγκο, εγώ είμαι! Στάσου, ο κυβερνήτης. Απέδρασε. Πήρε έναν τόπιο οδηγό και δύο αξιωματικούς μαζί του. Πόσο μακριά μας είναι, στρατιώτη? Όχι πολύ, σενιό. Η επίθεση έγινε πριν από λίγα λεφτά. Γέρνω στην ακτή. Ο οδηγός έχει μια βάρκα εκεί. Πρέπει να βιαστούμε, αλλιώς ο Βαν Γκούλντεν θα ξεφύγει ξανά. Κάπτεν, πέτυχε στο στόχο σου. Δεν χρειάζεσαι άλλο τις υπηρεσίες μου. Ενώ οι σύντροφοί μου με χρειάζονται. Φοβάμαι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πια για αυτούς, φίλε μου. Πρέπει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, κύριε. Φυσικά. Λέιλα, Μόκο, είστε οι μόνοι που μπορείτε να βοηθήσετε αυτούς τους άτυχους. Κάρμο και Βαν Στίλερ, ελάτε μαζί μου. Θα πάμε στο Γιβραλτάρ. Δεν πάβει να με εκπλήσει. Γεια σου, Κάρμο. Δεν είμαι νοσοκόμα, ναυτικός είμαι. Τότε βιάσου. Έλα. Κυβερνήτη Βαν Γκούλντεν, είσαι καταδικασμένος.